Το Κουρδιστάν και τα επαρκτά σχέδια επέκτασης των Ισραηλινών προκαλούν τρόμο στο καθεστώς Ερντογάν, ενώ η κόντρα Ισραήλ και Τουρκίας ανεβαίνει επίπεδο με δασμό 100% στα τουρκικά προϊόντα. Η εμφάνιση σε Ισραηλινό στρατιώτη εμβλήματος με έναν χάρτη του Μεγάλου Ισραήλ, γη τη Επαγγελίας, προκαλεί σεισμό στην Άγκυρα. Ο χάρτης καλύπτει τμήματα της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Συρίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Πρόκειται για το σχέδιο Μεγάλη Μέση Ανατολή που αναπτύχθηκε το 2001 από τον Αμερικανό Συνταγματάρχη Ράλφ Πίτερς και προβλέπει τη δημιουργία του αποκαλούμενου Μεγάλου Ισραήλ. Το σχέδιο του Πενταγώνου αναφέρει ότι το Ιράκ και η Συρία θα πρέπει να χωριστούν σε τρία μέρη, Σιτικό, Σουνητικό και Κουρδικό που περιλαμβάνει και τουρκικά εδάφη. Σε αυτό προβλέπεται η δημιουργία του Μεγάλου Κουρδιστάν, το οποίο θα αποτελεί μέρος του Ισραήλ έως τον Ευράτη. Για το Ιράν η αποσύνθεση του Ιράκ και της Συρίας θα σημάνει την ολοκληρωτική κατάρρευση του αποκαλούμενου σιητικού άξονα και τον αποκλεισμό της πρόσβασης των Ιρανών στην Μεσόγειο θάλασσα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπτα Ταγί Περτογάν εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να επικρίνει τις μάχες του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, απειχώντας το αφήγημα της Παλαιστινιακής Αντίστασης και απεικονίζοντας τα στελέχη της Χαμάς ως μαχητές της ελευθερίας. Ήρθε η ώρα για το Ισραήλ να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, αναφέρει Ισραηλινό άρθρο. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμο στη Γάζα, ο Ερντογάν επέμενε να απεικονίσει τη Χαμά ω απελευθερωτικό κίνημα και να παρουσιάζεται ω ο σημεοφόρο του Παλαιστινιακού αγώνα. Πρόσφατα ανακοίνωσε με περηφάνεια ότι πάνω από χίλια στελέχη τη Χαμά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε όλη την Τουρκία και λύτευσε την Ελλάδα που θεωρεί την Χαμά ω τρομοκρατική οργάνωση και όχι ω κίνημα αντίσταση. Η κραυγαλαία ευθυγράμμιση του Ερντογάν με την Χαμά είναι σύμφωνη με άλλε εχθρικέ ενέργειε τη Άγκυρα κατά του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της άνευ προηγουμένου απόφασης να διακόψει τι εμπορικέ σχέσεις με το Ισραήλ. Ωστόσο αυτό παρέχει επίσης στο Ισραήλ μια ευκαιρία που δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει, να απομακρυνθεί δηλαδή από την αμυντική στάση που χαρακτηρίζει την δημόσια διπλωματία του εδώ και χρόνια και να αντιμετωπίσει ενεργά την τουρκική υποκρισία που είναι δρεωμένη στο ψεύτικο παλαιστινιακό αφήγημα που προωθεί ο Ερντογάν σε κάθε πιθανή πλατφόρμα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.